Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα δείτε διάφορες κρίσιμες συμβουλές που αφορούν κυρίως την ερασιτεχνική αλληλεία. Θα μιλήσουμε για το επαγγελματικό κομμάτι της αλληλείας όπου ο ερασιτέχνης μπορεί να πάρει σαν εγκυκλοπαιδική γνώση, αλλά επίσης στο κανάλι μου, όπως και σε αυτό το βίντεο τώρα, θα δώσουμε διάφορες νόστιμες συνταγές και λύσεις για να νοστιμεύσουμε τα αγαπημένα μας αλλιεύματα και να εντυπωσιάσουμε σε ένα τραπέζι. Σήμερα στο κανάλι μου θα δείξουμε τον δεύτερο τρόπο όπου μπορούμε να σερβίρουμε το χαβιάρι. Ο δεύτερος τρόπος σερβιρίσματος του χαβιαριού είναι στη μορφή κρέπας μικρής, όπου είτε θα βάλουμε βούτυρο, είτε λάδι, δηλαδή σκέτο που θα τηγανίσουμε με το λάδι του τηγανίσματος, είτε μαργαρίνη. Είναι ακόμα ένας τρόπος όπου οι Ρώσοι σερβίρουν το χαβιάρι στη χώρα τους ή το κρατούν, φτιάχνουν δηλαδή κρεπάκια πολλά, τα έχουν στην κατάψυξη και τα κρατούν για να ξεπαγώνουν το πρωί, να βάζουν χαβιάρι και να το τρώνε για να τους κρατάει στην εργασία. Γιατί εντάξει, το χειμώνα στη Ρωσία ή στην Εστονία τα κρύα είναι ανυπόφορα και χρειαζόμαστε πάρα πολλές θερμίδες και πολλά θρεπτικά συστατικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός. Επομένως οι Ρώσοι το έχουν το χαβιάρι σαν μια πολύ καλή και θρεπτική πηγή τροφή. Μια πολύ καλή και θρεπτική τροφή όπου τους κρατάει σε δύναμη. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πάμε να δείξουμε μια συνταγή για κρεπάκια, πώς θα φτιάχνουμε εμείς εδώ και μετά θα δείξουμε πώς θα σερβίρουμε. Θα μπορούσα, παιδιά, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, να μην φτιάξω τις κρέπες και απλά να τις έχω έτοιμες και να βάλω μέσα τα υλικά. Αλλά εγώ θέλω να δείξω και τη συνταγή αυτή για τις κρεπούλες. Βάζουμε μισό λίτρο γάλα μέσα. Αν είναι φρέσκο, όπως είναι μισό λίτρο, και αν δεν είναι φρέσκο, θα βάλετε 250 ml θα βάλετε 250 ml γάλα συμπυκνωμένο και θα βάλετε και άλλα 250 ml νερό. Η αναλογία είναι δηλαδή 1:1. Εδώ έχουμε μια μισή κουταλιά της σούπας ζάχαρη και μια πρέζα του χεριού μας αλάτι. Οκ. Okay. Όπως είναι τώρα, παιδιά, προσθέτουμε και λίγο λάδι, ελαιόλαδο και πάμε να προσθέσουμε μέσα στο μείγμα μας αλεύρι και να το χτυπήσουμε. Έχουμε προσθέσει, παιδιά, τα υλικά εδώ πέρα όλα. Έχουμε βάλει και 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι και χτυπάμε να δούμε την υφή του μείγματος. Οκ. Okay. Το έκανα αυτό γιατί δεν ακούγονταν τίποτα. Ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε βάλει και το τηγάνι μας με λαδωμένο να καίει. Οκ. Okay. Ξανανοίγω το μίξερ να χτυπήσω το μείγμα να δω την υφή του μείγματος. Θέλουμε μια χυλώδη, ένα χυλώδη μείγμα, όχι ένα σφιχτό ή ένα πολύ υδαρό μείγμα. Οκ. Okay. Προσθέσουμε 2 κουταλιές ακόμα αλευράκι. Το μείγμα μας, παιδιά, είναι έτοιμο. Δεν πρόλαβα τη μία, παιδιά. Μου την άρπαξε μικρή σκέτη και μου την έφαγε. Λοιπόν, τώρα όπως είναι, θα σας δείξω. Παίρνουμε λίγο λαδάκι. Κάθε φορά προσθέτετε λίγο λάδι στο τηγάνι. Οκ. Πριν βάλετε κρέπα επάνω, θα το λαδώνετε καλά το τηγάνι σας και όπως είναι θα παίρνετε μία δόση μείγματος κατά αυτόν τον τρόπο και θα κάνετε αυτό εδώ. Βλέπετε? Θα γυρίσετε να πάει παντού, να απλωθεί το μείγμα. Οκ. Okay. Μόλις το κάνετε θα το αφήσετε λίγο μέχρι να δούμε εδώ στις άκρες την κρεπούλα μας
να χρυσαφίζει, να ροδίζει. Οκ. Okay. Δεν ξέρω και τι φαίνεται τώρα, γιατί είναι και λίγο περιορισμένος ο χώρος εδώ στην κουζίνα. Δεν κολλάμε, δεν θέλει και ιδιαίτερη προσπάθεια και όπως είναι, κάνουμε μία και την γυρνάμε. Οκ. Okay. Και την αφήνουμε λίγο να ροδίσει και από την άλλη μεριά. Δεν θέλει πάρα πολύ, ελάχιστα λεπτά, δεν θέλει πολύ. Οκ. Okay. Κρέπα μας, παιδιά, την ελέγχουμε πάντα να δούμε μην καεί. Λοιπόν, η κρέπα μας είναι έτοιμη. Τη βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή κόλλες, και από κάτω μπορούμε να βάλουμε και κόλλες εκτύπωσης α3, α4. Οκ. Okay. Ανάλογα το μέγεθος που θέλετε, γιατί οι απορροφητικές κόλλες, οι κόλλες εκτύπωσης τραβάνε πολύ περισσότερο από τραβάει το χαρτί. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ξανά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα. Βέβαια, οι κρέπες θα βγουν ανάλογα με το μέγεθος της κουτάλας, της ποσότητας δηλαδή του μείγματος που παίρνετε. Και ανάλογα τον πάρτο του τηγανιού. Όσο πιο μεγάλο πάρο τηγανιού έχετε, τόσο πιο μεγάλη θα βγει η κρέπα. Και όσο πιο πολύ μείγμα παίρνετε, τόσο πιο πολύ σε έκταση θα βγει η κρέπα. Όπως γίνεται εδώ η κρέπα μας, παιδιά, τώρα αν θέλει κάποιος μπορεί να βάλει, όπως θα κάνω εγώ τώρα, λίγο βούτυρο, λίγο βιντάμ, λίγο κάτι, εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα δύο όπου χρησιμοποιούμε. Αυτή την κρέπα την κρατάω τσακισμένη για να ξέρω ότι έχει γίνει με βούτυρο. Σε μία άλλη κρέπα τώρα θα βάλω μαργαρίνη. Λίγο ακόμα λαδάκι το θέλει. Ήταν λίγο το λαδάκι που έπισε. Αυτό. Εδώ έβαλα ελαιόλαδο στο τηγάνισμα, στο απευθείας τηγάνι, δηλαδή στη φωτιά. Βάζω πάντα σπορέλαιο και αυτό το κάνω γιατί το ελαιόλαδο παιδιά ανεβάζει πιο γρήγορα θερμοκρασία από το σπορέλαιο και προκαλεί και μετατρέπονται τα ακόρεστα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, που αυτό σημαίνει ότι ανεβάζει τη χοληστερίνη.
το γύρισμα τώρα. Θα βάλουμε και λίγη μαργαρίνη σε αυτό. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να βάλει και λίγο κίτρινο τυρί. Αλλά δεν το συνιστώ, παιδιά, γιατί το κίτρινο τυρί θα καλύψει τη γεύση του χαβιαριού. Οκ. Okay. Λοιπόν. Έτοιμη και η κρεπούλα μας. Έτοιμες οι κρέπες μας, παιδιά. Τώρα πάμε να δείξουμε λίγο πώς τις τρώμε με το χαβιάρι. Αυτή είναι με το νοτισμένο με την νοτισμένη μαργαρίνη μέσα της, όπου όταν την τηγανίζαμε βάζαμε μαργαρίνη να λιώσει. Παίρνουμε το χαβιάρι μας. Ανακατεύουμε πρώτα και προσθέτουμε 2 με 3 κουταλιές, όχι παραπάνω. Αν κάποιος θέλει μπορεί να βάλει και παραπάνω. Χαβιάρι. Κλείνουμε το μείγμα μας κατά αυτόν τον τρόπο και η μία κρυπούλα μας, παιδιά, είναι έτοιμη. Οκ. Okay. Παίρνουμε και την άλλη με το αυτή είναι με τη μαργαρίνη. Παίρνουμε και αυτή με το βούτυρο. Απλώνουμε και σε αυτή 1, 2, 3 ή 4, ανάλογα το πόσο θέλει ο καθένας, κουταλιές χαβιάρι. Οκ. Και κλείνουμε. Η οσμή, παιδιά, μας έχει σπάσει τη μύτη. 2. Θα φτιάξουμε άλλη μία σκέτη. Δύο. Τρεις. Τώρα αν θέλει κάποιος, είπαμε, μπορεί να βάλει και κίτρινο τυρί, αλλά δεν το συνιστώ. Υπερηνικά η γεύση του τυριού και χάνεται όλη η ουσία. Οκ. Okay. Έτοιμες τώρα οι τρεις κρεπούλες μας, τις βλέπετε. Γεμάτες χαβιάρι, όπου, παιδιά, πιστέψτε με, δοκιμάστε τες και θα δείτε τι γεύση. Έχουμε. Αν κάνετε μεγάλη ποσότητα, παιδιά, τις κρέπες, μπορείτε να τις βάλετε τη μία πάνω στην άλλη ανοιχτές και να τις αποθηκεύσετε στον καταψύκτη, όπου από εκεί θα βγάζετε 1-2 ανάλογα όσο θέλει να φάει ο καθένας και θα τις ξεπαγώνετε στα μικροκύματα. Ταυτόχρονα μπορείτε όταν τις ξεπαγώνετε στα μικροκύματα να βάζετε λίγο βιτάν ή λίγο βούτυρο ή κίτρινο τυρί και μόλις βγουν από τα μικροκύματα και ξεπαγώσουν και λιώσουν τα υλικά που βάλατε, να προσέψετε και λίγο χαβιάρι. Δεν θα βάλετε το χαβιάρι ποτέ όταν είναι στο τηγάνι, στη φωτιά δηλαδή, η κρέπα. Το χαβιάρι θα μπαίνει πάντα όταν είναι κρύα τα υλικά μας, όταν έχουν κρυώσει όλα τα υλικά. Όπως και το μπούτερμπροτ, οι Ρώσοι τα τρώνε είτε για πρωινό, είτε σαν συνοδευτικό μαζί με ένα καλό γεύμα ή σαν ορεκτικό.
τα κρεπάκια αυτά. Όταν είχα ξεκινήσει με τη γυναίκα μου και συζούσαμε στις αρχές που είχαμε σχέση και της είπα ότι βγάζω χαβιάρι και τα λοιπά, βγάζω αυγό μάλλον και τα λοιπά, και μου έδειξε ο θείος της πως φτιάχνουν το χαβιάρι και τα λοιπά, και έφτιαξα, μου φτιάξε τα πρώτα κρεπάκια. Τον πρώτο καιρό πάντα είχαμε κρέπες στην κατάψυξη. Πάντα. Για ένα χρόνο είχαμε πάντα κρέπες στην κατάψυξη, όπου αφαιρούσα από εκεί πέρα τα πρωινά, έβαζα βούτυρο ή μαργαρίνη, χαβιάρι, έτρωγα και πήγαινα για δουλειά. Αν δεν είχα κρέπες, το έκανα με ψωμάκια. Τα έκανα μπούτερμπροτ. Δεν τα έκανα κρεπάκια. Αυτά είχα να πω στους φίλους του ψαρέματος, ελπίζω να βοήθησα. Να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές των βίντεό μου για να βοηθείτε περισσότερο, από τυχόν απορίες μπορεί να έχουν άλλοι φίλοι και να τις απαντάω εκεί. Ή να συμπληρώνω κάποια πράγματα τυχόν στα σχόλια. Να βλέπετε τα βίντεό μου από την playlist, γιατί πάνω ή κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε διάφορα άλλα βίντεο αντίστοιχα, τα οποία είναι παρεμφερή με αυτό που βλέπετε. Σε μία playlist στο κανάλι μου, το τονίζω, τα δικά μου βίντεο, τα προσωπικά μου βίντεο τα έχω σε μία playlist ταξινομημένα αναθεματική σειρά στο κανάλι μου, που σημαίνει ότι πάνω από αυτό το βίντεο μπορείτε να βρείτε τον πρώτο τρόπο που σερβίρουν οι Ρώσοι το χαβιάρι, το μπούτερμπροτ, ή πως φτιάχνουν το χαβιάρι και πάει λέγοντας, και γενικά στη στήλη που θα βρείτε σε αυτό το κομμάτι της στήλης διάφορες άλλες νόστιμες συνταγές για τα αγαπημένα μας αλλιεύματα. Θερμή παράκληση, μη μου γράφετε μεγάλες ερωτήσεις, γιατί δεν μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία να απαντάω, γιατί χάνω πολύ προσωπικό χρόνο και είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα αυτό, να μην έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί θα πρέπει να απαντήσω σε ένα κατεβατό ολόκληρο, όπου σταματήσω να απαντάω σε καταβατά ερωτήσεων. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφούλα, like στα βίντεο που σας αρέσουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.